Κοντά μας τώρα έχουμε τον κύριο Χρήστο Στρατάκη, γεωπόνο, πληροφορικό, επιστημονικό συνεργάτη του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και υποψήφιο βουλευτή Ιρακλείου με το κίνημα αλλαγή. Κύριε Στρατάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Καρκανάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Στρατάκη, ποιο είναι το δεύτερο κίνητρο εκτός από την οικογενειακή πολιτική παράδοση που σας έκανε να ασχοληθείτε με τα κοινά. Ε, κοιτάξτε, ε, είναι γνωστό ότι προέρχομαι από μια πολιτική οικογένεια ε, και το ισχυρό κινητρό εκτό από αυτή την ισχυρή πολιτική παράδοση που έχω στην οικογένεια είναι ότι θέλω να υπηρετήσω με πίστη τι ίδιες αρχέ και αξίε που είχα από τον πατέρα μου, από του γονεί μου ε, και που είναι η ανιδιοτελής προσφορά ε, για τα κοινά. Η αλήθεια και η διάθεση προσφορά για το κοινό καλό. Και επίση, ένα δεύτερο κίνητρο, όπω με ρωτήσετε εξαιτία του οποίου ήθελα να ασχοληθώ με τα κοινά, είναι το ότι θέλω να περάσω το μήνυμα στου νέου ανθρώπου να συμμετέχουν με την πολιτική. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στις περιοδίε τώρα που κάνουμε: ότι ο κόσμο ζητάει μια ανανέωση και θεωρώ ότι είναι εκείνο το κεντρικό στοιχείο της ε, περίοδου που βιώνουμε τώρα, ότι πρέπει οι νέες γενιές, η γενιά των 30, το 40, να ασχοληθεί με τα, με τα κοινά και να πάρει την τύχη αυτής της χώρας στα χέρια της. Η πρώτη σας συμμετοχή ήταν το 2015 στις εθνικές εκλογές με το κίνημα ναι. Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Τώρα είστε υποψήφιο με το κίνημα αλλαγή. Ο σοσιαλισμό είναι κοινό παρονομαστή και των δύο πολιτικών σχηματισμών, όμω ο χώρο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη διεκδικείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πολιτικό στίγμα σοσιαλδημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι έχει στίγμα σοσιαλδημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με τι πολιτικέ του, όντα κυβέρνηση από το 2015 μέχρι σήμερα, μόνο το αντίθετο έχει να επιδείξει. Δηλαδή στην ουσία έγινε χορηγό τη δεξιά και του κ. Καραμαλή. Ε, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος ο οποίος επέλεξε τον, τον κύριο Παυλόπουλο για, να, για τον, για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος συγκυβέρνησε ε, ηθελημένα με, τον, με το δεξιό κόμμα του κυρίου Πάνου Καμένου όταν, δεν, όταν είχε ελεύθερη βούληση να το πράξει. Ε, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος ο οποίος ε, έχει δεχτεί στους κόλπους του ε, δεξιά στελέχη, πρώην Υπουργός της την κυρία Κουντουρά, τον κύριο Κουίκ και είναι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος ο οποίος ε, ε, θέλει να συγκαλύψει την πενταετία Καραμαλή και να θεωρήσει και να δώσει στον κόσμο ότι έχει το πολιτικό στίγμα της σοσιαλδημοκρατίας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ισχυριστεί κανεί κάτι τέτοιο. Ο μόνος πόλος της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα είναι το κίνημα αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ. Είναι η μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη που ο ελληνικό λαό γνωρίζει ε, από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα. Κύριε στρατάκι κάνετε έναν διμέτωπο αγώνα που δυστυχώ δεν είναι εύκολο για να αποδείξετε ότι θα έχετε αυτόνομη πορεία, αυτοδύναμη στρατηγική, αυτόνομο λόγο και πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν κρίνουμε όμω από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών μέχρι τώρα, δεν καταφέρατε να πείσετε του παλιού σα συντρόφου να επιστρέψουν στον χώρο σα. Σα μένουν ακόμα 17 ημέρε. Είστε αισιόδοξο για την αύξηση των ποσοστών σα. Δεν θα έλεγα ότι δεν καταφέραμε να πείσουμε του συντρόφου μα. Ε, θεωρώ ότι το ποσοστό του κείμενα τη αλλαγή στι είναι ικανοποιητικό, είναι κοντά στο 8%. Και πιστεύω ότι είναι η αφετηρία μας για το ποσοστό των εθνικών εκλογών, δηλαδή από εκεί και πάνω. Ε, να σας πω την αλήθεια από τις ε, περιοδίες που κάνουμε αυτές τις μέρες σε όλη την ενδοχώρα και στο Ηράκλειο, ε, βλέπω τον κόσμο να είναι θετικός προς την παράταξή μας. Ε, είναι και σκοπός μας αυτός να επαναπατρίσουμε τους εξαπατηθέντε, επιτρέψτε τον όρο, ψηφοφόρους μας, ε, που έχουν ε, μεταπηδεί στο ΣΥΡΙΖΑ ή που πίστεψαν στις... Ε, ε, στις ε, στις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι είναι ώρα να επαναπατριστούν στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, άρα θεωρώ ότι θα έχουμε μεγάλη αύξηση των ποσοστών μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τα προγράμματα των κομμάτων, κανείς πολίτης εκτός από τους υποψήφιους και τους δημοσιογράφους δεν τα διαβάζει. Θα μπορούσατε λοιπόν στον χρόνο που έχουμε να μας μεταφέρετε επιγραμματικά τις ουσιώδεις κατά τη γνώμη σας διαφορές που θα πείσουν έναν αναποφάσιστο πολίτη να ψηφίσει το κίνημα αλλαγή. Κύριε ε, είτε το θέλουμε είτε όχι, σε αυτή τη χώρα η μόνη παράταξη που έχει προσφέρει έργο και έχει δώσει λύσει, πραγματικέ λύσει στα προβλήματα των πολιτών, είναι η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι το κίνημα Αλλαγή Σήμερα. Ε, θα σα θυμίσω από τι μεγάλε μεταρρυθμίσει, από τη δεκαετία του 80, μάλλον, στην οποία παραλάβαμε μια Ελλάδα τη παρακμή από τη δεκαετία του 1970, ε, ανεβάσαμε το βιωτικό επίπεδο του κόσμου, ε, δώσαμε ψωμί στο, στον ελληνικό λαό. Ε, περάσαμε στη δεκαετία του 90 με τις μεταρρυθμίσεις, με τα έργα υποδομών και τη τελευταία δεκαετία, πριν από 10 ακριβώς χρόνια, το 2009, στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου, με τις μεγάλες ουσιαστικές δομικές μεταρρυθμίσεις σε δομές του κράτους και στο δημόσιο βίο. Ε, δώσαμε λύσεις στα προβλήματα της χώρας. Λύσεις οι οποίες προέρχονται ε, και είναι και εκτιμένο από την ελληνικό λαό. Δεν χρειαζόταν να έρθει κάποια τρόικα ή κάποιο διεθνές νομισκο... νομισματικό ταμείο να μας επιβάλλει. Ε, θεωρώ ότι είναι η ουσιώδη μας διαφορά με όλο το υπόλοιπο πολιτικό φάσμα, με όλα τα κόμματα από τα αριστερά μέχρι τα δεξιά. Ε, σίγουρα είναι η συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων και όπως, έχει, όπως διαπιστώνει ο ελληνικός λαός, δέκα χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης στη χώρα μας, όλοι, ό, όσα κόμματα και όλοι οι μετέβετε πρωθυπουργοί, όσοι πρωθυπουργοί μάλλον υποσχέθηκαν τα αντίθετα από αυτά που πράξαμε εμείς το 9 και το 10, ε, διαψεύτηκαν και τελικά διαφαίνεται ότι ο μοναδικός του σκοπός τότε ήταν μόνο και μόνο να αναλάβουν την εξουσία χωρίς καμία πρόνοια για το πώς θα βγει η χώρα από την κρίση. Κύριε Στρετάκη, δεν θέλω να σα φέρω σε δύσκολη θέση να ρωτήσω τι θα κάνετε μετά τι εκλογέ. Αν η Νέα Δημοκρατία, όπω φαίνεται, θα είναι πρώτη, αλλά χωρί αυτοδυναμία. Αλλά θα σα ρωτήσω ποιο είναι ο βασικό σα αντίπαλο στι προσεχεί εκλογέ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Βασικό μα αντίπαλο είναι η συντήρηση σε αυτή τη χώρα. Είναι η συντηρηση αυτη τη χωρα ειναι η συντηρηση η οποία εκφράζεται και από τον βασικό τη ιδεολογικό εκφραστή που είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τη δίθεν αριστερά, τη δίθεν αριστερά που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, και θεωρώ ότι είναι άτοπο αυτή τη στιγμή να, να, να γίνεται το ερώτημα ε, τι θα γίνει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας ή αυτοδυναμίας. Θεωρώ ότι στις 7 Ιουλίου είναι η ώρα της κάλπης, είναι η ώρα να μιλήσει ο ελληνικός λαός και ο ελληνικός λαός είναι εκείνος ο οποίος θα βάλει τα πολιτικά κόμματα σε μια σειρά. ποιο είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Εμείς διεκδικούμε όσο μεγαλύτερο ποσοστό με, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μάλλον, διεκδικούμε το, το, το δυνατό μέγιστο πρωταγωνιστικό ρόλο για τι εξελίξει και θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουμε δεκανίκη και βολικό συμπλήρωμα ούτε του ενό ούτε του άλλου, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Στρατάκη, πάμε τώρα στην επαγγελματική σας κατάρτιση. Γνωρίζετε άριστα τα προβλήματα του γεωργικού τομέα. Και θέλω να σας ρωτήσω τι υπόσχεστε στις περιοδίες σας, στους αγρότες στην Παιδιάδα, στο Αρκαλοχώρι, στο Μαλεβίζι, στο Μονοφάτσι και στην Μεσαρά. Ε, με τις στην Εδοχώρα ε, το είχα διαπιστώσει, το διαπίστωνα μάλλον και το προηγούμενο διάστημα, αλλά βλέπω ότι έχουμε έναν πρωτογενή τομέα ο οποίος φθήνει συνεχώς. Και η, η πτώση αυτή του αγροτικού τομέα και η, η φθήνουσα αυτή η πορεία οφείλεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και στη, και στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ε, να σας θυμίσω το ασφαλιστικό συνταξιδοτικό νόμο Κατρούγκα, ο οποίο στην κυριολεξία έχει διαλύσει τον αγροτικό πληθυσμό. Και τέσσερα χρόνια τώρα δεν έχουμε δει κανένα ουσιαστικό και κανένα ε, πλήρες σχέδιο για να βγει ο αγροτικός τομέας. Ε, από την κρίση την οποία περνάει τα τελευταία χρόνια. Εγώ ως γεωτεχνικός, ως γεωπόνος, θέλω να συνεισφέρω με τις προτάσεις μου και, την, και τη γνώση μου Έχω κάνει συγκεκριμένες προτάσεις από την καταπολέμηση των βλαβερών εντόμων σε ολοκαλλιέργειες, σε εκυπηρευτικές καλλιέργειες, για το ΔΑΚΟ και την ΤΟΥΤΑ, έχω κάνει κάποιες προτάσεις για δημιουργία πρότυπων καλλιεργειών και ως κίνημα αλλαγή σίγουρα θέλουμε ως βασικός μας στόχος να μειώσουμε τη φορολογία στον, στους, στον αγροτικό πληθυσμό, να τους δώσουμε κίνητρο να παράγουν περισσότερο, να μειώσουμε το κόστος παραγωγής με τη χρήση νέων τεχνολογιών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι, 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 έτσι ώστε να μπορέσει ο αγροτικός τομέας σε αυτή τη χώρα να παράξει νέο πλούτο και ο νέος πλούτος θα δημιουργήσει πολλαπλά θετικά ωφέλη μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία θέσεων εργασίας και η δημιουργία και η αύξηση του, του πλούτου, του ακαθάριστου αγροτικού προϊόντος. Θεωρώ ότι επίσης, θεωρώ ότι αν γίνει ένα σωστό και ολοκληρωμένο σχέδιο που αυτή τη στιγμή δεν έχει προταθεί επισήζα και δεν έχει υλοποιηθεί κάτι, ίσα ίσα γίνονται απλά διαχειριστικές πρωτοβουλίες και επιδοματικές πολιτικές, θεωρώ ότι μόνο τότε μπορούμε να βγάλουμε τον πρωτογενή τομέα από την κρίση τομέας, ο οποίο ε, για την Κρήτη ε, διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Κύριε Στρατάκη, ολοκληρώνοντα, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Καλά είναι τα οράματα, αλλά οι πολίτε θέλουν πίσω τη χαμένη του αξιοπρέπεια. Έχετε ω παράτο και ω άτομο την σιγουριά και την υπευθυνότητα να υποσχεθείτε ότι αν ψηφιστείτε θα υπάρξουν καλύτερε μέρε. Είναι γεγονό, όπω σα είπα και προηγουμένω, ότι μόνο με την δημοκρατική παράταξη του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματο Αλλαγή, είδε καλύτερε μέρε αυτή η χώρα. Εμεί ήμασταν αυτοί οι οποίοι ανακτήσαμε τη χαμένη αξιοπιστία από τα παλαιότερα χρόνια στη μεταπολιτική Ελλάδα, τη χαμένη αξιοπιστία τη χώρα στον υπόλοιπο κόσμο. Θεωρώ ότι σε κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, όπω είναι το δημόσιο χρέο και το πώ θα λύσουμε παθογένειε για να βγει η χώρα μα από την κρίση, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων σε δύο-τρία βασικά πράγματα, έτσι όπω έγινε και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, οι οποίε μπήκαν σε μνημόνια. Μην ξεχνάτε την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ιρλανδία. Ε, Δυστυχώ στην Ελλάδα δεν είχαμε αυτή τη συνεννόηση ε, και έχουν περάσει 10 χρόνια, και τελικά δεν καταλάβαμε, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα οι κυβερνώντε, δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι έφταξε για αυτή την κρίση, ώστε να μπορούν να, 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 παρέμβουν στο να λύσουμε τις παθογένειες εκείνες οι οποίες την προκάλεσαν και πώς θα ξεφύγουμε επιτέλους αυτή την κρίση. Γιατί οι συνέπειες της κρίσης και το ότι είμαστε εντός κρίσης το βιώνουμε καθημερινά. Έχουμε ακόμα και σήμερα ανεργία, έχουμε διαρθωτικά προβλήματα, εξακολουθούμε να έχουμε τις παθογένειες στο, στο δημόσιο βίο αυτής της χώρας. Και θέλω να πιστεύω ότι ενισχύοντα το κίνημα αλλαγή θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερε μέρε για τον τόπο. Κύριε Στρατάκη, σα ευχαριστώ για τη συζήτησή μα και σα εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ.